Αυτή τη στιγμή, σαν αγοραστές, υπάρχουν μόνο οι επαγγελματίες κομμωτές. Δηλαδή, κάποιος για να προμηθευτεί αυτά τα προϊόντα για τα μαλλιά που είναι επαγγελματικής χρήσης, θα πρέπει να επιδείξει την επαγγελματική του ταυτότητα και να εκδοθεί και τιμολόγιο. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα και εύλογη ανησυχία και από τους εργαζόμενους, διότι εάν δεν μπορούν να πουλήσουν αυτά τα προϊόντα, δεν θα έχουν αντικείμενο εργασίας αύριο τα καταστήματα, αλλά δημιουργεί και αναστάτωση σε όλο το καταναλωτικό κοινό. Γιατί θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι που προμηθεύονται αυτά τα προϊόντα, που έχουν μέσα οδηγίες χρήσης για να μπορεί να τα χρησιμοποιεί ο καθένας μόνος του, και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Μάλιστα. Άρα αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον κλάδο, έχει να κάνει και με εκείνους οι οποίοι θέλουν, ας πούμε, να περιποιηθούν τον εαυτό τους μόνοι τους στο σπίτι τους. Φυσικά, φυσικά. Mm-hmm, μάλιστα. Η απάντηση που πήρατε από τον Υπουργό, αν έχετε πάρει απάντηση μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε, κρεμεί μια συνάντηση το μεσημέρι με τον Υπουργό, mm-hmm. για να θέσουμε και εμείς τη δική μας πλευρά και σαν εργαζόμενοι και να εξηγήσουμε ότι αυτό το μέτρο δεν θα φέρει κάποιο όφελος πουθενά. Ακριβώς το αντίθετο, θα υπάρχουν επιπτώσεις και στο εμπόριο και στην εθνική οικονομία και στην εργασία, αλλά γενικά στο σύνολο των ανθρώπων, των καταναλωτών. Διότι όταν μπορεί να αγοράσει τα προϊόντα μόνο επαγγελματίας κομμωτής, αυτά τα προϊόντα δεν τα προμηθεύεται από το λιανεμπόριο, αλλά απευθείας από τις εταιρείες, ναι, ναι. και τα έχει στο ράφι του. Mm-hmm. Εάν αυτή τη στιγμή απαγορεύσει στον κάθε άνθρωπο να μπορέσει να αγοράσει ένα προϊόν, θα το στρέψει στα e-shop του εξωτερικού, mm-hmm. και θα το πάρει στο σπίτι του σε 2 μέρες. Αυτό το μέτρο δεν πρόκειται να φέρει κάποια λύση. Εμείς από την πλευρά μας καταλαβαίνουμε την εύλογη ανησυχία και του άλλου εργοδοτικού φορέα, των κομμωτών. Δεν θα γίνει όμως έτσι η πάταξη της μαύρης εργασίας στα σπίτια, αν αυτός είναι ο στόχος. Αν ο στόχος είναι να σταματήσουν να προσφέρουν υπηρεσίες οι επαγγελματίες στα σπίτια αφορολόγητα. Δεν θα υπάρξει κάποιο όφελος με αυτό το μέτρο. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο μέτρο υποθέτω ότι ξεκίνησε και στη λογική της προστασίας λόγω των υγειονομικών μέτρων που έχουν προκύψει, αλλά εσείς βάζετε στο τραπέζι και το θέμα της πάταξης της μαύρης απασχόλησης, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, γιατί δεν θεωρούμε ότι αυτό το μέτρο είναι μόνο για τα μέτρα προστασίας του πολίτη. Mm-hmm. Μάλιστα. Πάνω εκεί πάτησε και υπήρξε αυτή η τροπολογία. 12 Νοέμβρη, και αυτό το μέτρο αυτή τη στιγμή είναι προσωρινό 22 Νοέμβρη. Εάν όμως υπάρξει επέκταση του μέτρου, θα υπάρξει πρόβλημα. Θα υπάρξουν άνθρωποι που εργάζονται, που προωθούν αυτά τα προϊόντα και δεν θα έχουν αντικείμενο. Δεν θα έχουν αγοραστές. Άρα θα χάσουν και τη θέση εργασίας τους. Mm-hmm. Έβλεπο δεν είναι, αποτέλεσμα. Αυτές τις ημέρες που ισχύει το μέτρο, οι συνάδελφοι τι σας λένε? Υπάρχει κατακόρυφη πτώση? Είναι πάρα πολύ βεβαίως. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Και υπάρχει πτώση. Μα υπάρχει πρόβλημα και στα καταστήματα του λιανεμπορίου. Mm-hmm. Διότι δεν μπορούν να πουλήσουν αυτά τα προϊόντα. Αυτά τα προϊόντα είναι στο ράφι, με ετικέτες ότι είναι μόνο για επαγγελματίες. Mm-hmm. Ο επαγγελματίας, ξαναλέω, δεν θα πάει στο λιανεμπόριο, στο μικρό κατάστημα, να ψωνίσει αυτά τα προϊόντα. Τα προμηθεύεται απευθείας από την εταιρεία. Mm-hmm. Όχι από κάποιο κατάστημα. Αυτό το μέτρο θα έχει ως αποτέλεσμα να φύγουν άνθρωποι από τις δουλειές τους, να χάσουν τις δουλειές τους, κάτι που δεν επιθυμεί κανένας. Να πέσει ο τζίρος των καταστημάτων και να ταλαιπωρηθούν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό το νούμερο το είναι αποτέλεσμα από έρευνες που έχουν κάνει εταιρείες που προμηθεύουν αυτά τα προϊόντα. Μάλιστα. Με τα φαρμακεία, επειδή κάποια φαρμακεία έχουν τη δυνατότητα να πουλούν τέτοια προϊόντα, τι γίνεται, έχουν επηρεαστεί? Όλοι. Δεν μπορεί κανείς να πουλάει τέτοια προϊόντα. Mm-hmm. Κανένας δεν μπορεί να πουλάει προϊόντα που αναγράφουν πάνω ότι είναι για επαγγελματική χρήση. Και αυτά τα προϊόντα, όλοι εμείς που τα χρησιμοποιούμε ξέρουμε ότι είναι τα καλύτερα. Mm-hmm. Και γι' αυτό τα χρησιμοποιούμε. Ναι, γιατί δεν θα μπορέσει να πουλάει κανείς. Αναφερθήκατε και στα e-shop, βέβαια. Και στα e-shop δεν είναι και όλα καλά, έτσι. Οκ, okay, είναι ένας εύκολος τρόπος να παραγγείλεις, αλλά το θέμα της ποιότητας, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις. Όταν δεν θα μπορέσεις να το αγοράσεις, εγώ σαν καταναλωτής δεν θα μπορέσω να το αγοράσω από το e-shop της Ελλάδος, αλλά θα πρέπει να απευθυνθώ σε ένα e-shop του εξωτερικού. Ναι. Είναι αμφιβόλου ποιότητας και το προϊόν και η πιστοποίηση. Mm-hmm. Δεν είναι ότι εγώ δεν θα μπορέσω στα καταναλώτρια να το προμηθευτώ από το λιανεμπόριο και θα πάω να το πάρω από το e-shop. Δεν μπορώ να το πάρω από πουθενά. Ναι.
Μάλιστα. Επομένως, σήμερα έχετε συνάντηση με τον κύριο Γεωργιάδη για να δείτε τα επόμενα βήματά σας. Υπάρχει περιθώριο και μάλλον έχετε στο μυαλό σας να κάνετε κινητοποίηση τις επόμενες ημέρες, αν δεν αλλάξει κάτι. Ναι, έχουμε πολλά στο μυαλό μας να κάνουμε, αλλά όλα όπως καταλαβαίνετε είναι βήμα-βήμα. Ναι. Εκκρεμεί αυτή η συνάντηση, γιατί θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση. Ότι αυτό το μέτρο δεν θα, σε αυτό το μέτρο δεν θα υπάρξει παράταση. Θα σταματήσει 22 Νοέμβρη. Δεν έχει αποτέλεσμα για κανένα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι κάθε Εγώ καλό. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.